Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στο Σκλαβενίτη λοιπόν περνάνε από σήμερα όλα τα σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος, δημιουργώντας έτσι ένα δίκτυο 560 καταστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο. Μαζί μας η Ελένη Μπότα, δημοσιογράφος του insider.gr. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ντέτα. Πρεμιέρα σήμερα για 360 καταστήματα της Μαρινόπουλος. Ενσωματώνονται στο δίκτυο της Σκλαβενίτης, η οποία πλέον θα αριθμεί, όπως είπες και εσύ, 560 καταστήματα και θα έχει παρουσία σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και στην Κύπρο, που μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Χθες τα καταστήματα Μαρινόπουλος έμεναν κλειστά. Και για να γίνουν αλλαγές στις ταμιακές μηχανές, να αλλάξει το άφημι. Και το επόμενο στάδιο εκείνο που θα γίνει είναι να ξεκινήσει η τροφοδοσία των καταστημάτων, τα οποία καταστήματα μέχρι τώρα του Μαρινόπουλου εμφάνιζαν εικόνα ερήμωσης, τουλάχιστον εδώ και ένα χρόνο περίπου. Το μεγάλο και σημαντικό στοίχημα που έχει να κερδίσει αυτή τη στιγμή η οικογένεια Σκλαβενίτη είναι η επιστροφή των καταναλωτών στα καταστήματα, γιατί όπως καταλαβαίνουμε είχαν φύγει, είχαν επιλέξει άλλες αλυσίδες εφόσον δεν βρίσκανε τα προϊόντα που ήθελαν για να αγοράσουν. Όλοι εκτιμούν ότι το στοίχημα θα κερδιθεί, γιατί η οικογένεια Σκλαβενίτη είναι μια οικογένεια η οποία έχει παράδοση στο λιανεμπόριο, ξέρει πώς να χειρίζεται. Τώρα, όσο αφορά την νέα εταιρεία, θεωρούν ότι και σε αυτό το επίπεδο, σε οικονομικά αποτελέσματα, θα πετύχει, γιατί ο τζίρος της νέας εταιρείας θα είναι γύρω στα 1,1 δις ευρώ και θα συνεχίσει να αυξάνεται μέσα στα επόμενα χρόνια. Επίσης, τώρα και αυτό που μένει σε εκκρεμότητα είναι να υπογραφούν και οι δανειακές συμβάσεις της τράπεζας. Ουσιαστικά οι τράπεζες να εκταμιεύσουν χρήματα προκειμένου να πληρωθούν οι προμηθευτές. Είναι γύρω στα 350 εκατομμύρια, επίσης σημαντικό κομμάτι και αυτό για τη συμφωνία, για να προχωρήσουμε και να μπει το νερό στα βλάκια. Μεγάλος ανταγωνισμός, Ελένη, πλέον στην αγορά όμως. Είναι αλήθεια ότι πλέον η νέα εποχή Σκλαβενίτη φέρνει μεγάλο ανταγωνισμό στις υπόλοιπες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Όλοι προσπαθούν να κερδίσουν τους πελάτες, να κερδίσουν αυτά τα οποία είχαν κερδίσει με την κατάρρευση του Μαρινόπουλου οι υπόλοιπες αλυσίδες. Θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Όλοι αυτοί σε αυτή τη φάση κινούνται με τις προσφορές. Βλέπουμε, για παράδειγμα, στα ράφια του σούπερ μάρκετ, είμαστε στο 1-1 δώρο ή οι τιμές είναι χαμηλότερες κατά 40%. Όλοι προσπαθούν να κερδίσουν τους πελάτες και αναμένεται αυτό να ενταθεί μέσα στους επόμενους μήνες.